Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα εδώ ένα σύντομο επεισόδιο σχετικά με ένα φανταστικό horror παιχνίδι, το οποίο είναι αν μη τι άλλο το Resident Evil. Όμως δεν θα μιλήσω ακριβώς για το Resident Evil, το οποίο οι περισσότεροι γνωρίζετε, έχετε παίξει εποχές PlayStation 1 κτλ, αλλά θέλω να σταθώ σε μια συγκεκριμένη έκδοση η οποία λέγεται Resident Evil HD Remaster. Όμως είναι και παύλα remake. Γιατί? Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πίσω στο 2002 η Capcom, μετά την επιτυχία των πρώτων τίτλων που είχε στη σειρά των Resident Evil, θέλησε να φτιάξει κάποια remakes των πρώτων τίτλων σε τόσο μικρό σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό το ξεκίνησε φτιάχνοντας για την πλατφόρμα του GameCube Exclusive το Resident Evil 0 και το Resident Evil 1. Το Resident Evil 0 ήταν πρακτικά ένα νέο παιχνίδι, το οποίο δεν ήταν remaster ή remake κτλ. Όμως παρόλα αυτά, ταυτόχρονα με αυτό τον τίτλο λανσάρισε και το Resident Evil το κλασικό του PlayStation ή του Saturn, την εκδοχή ή και Nintendo 64 ακόμα, όσοι το είχατε εκεί, το οποίο έγινε ένα remake. Και λόγω της δεδομένης αλλαγής στο γραφικό κομμάτι από την υποστήριξη της κάρτας γραφικών της ATI που είχε μέσα το GameCube, μπορέσανε να αποδώσουν ένα ακόμα πιο όμορφο παιχνίδι από το αρχικό που λανσαρίστηκε, με μεγαλύτερους χάρτες, με νέες επιλογές, μέχρι και κάποιες αλλαγές στους εχθρούς, το οποίο έκανε συνολικά το καλό καλύτερο. Εγώ προσωπικά ήταν ο λόγος που είχα αγοράσει τότε το GameCube για αυτά τα δύο τα συγκεκριμένα τα παιχνίδια, τα οποία τα έχω εδώ, όπως τα βλέπετε, και το 0 και το 1. Ήμουνα μεγάλος λάτρης του Resident Evil και αν θυμάστε σε παλιότερα επεισόδια είχα πει ότι το PlayStation 1 πρώτα είχα αγοράσει το Resident Evil, το Director's Cut και μια Memory Card, και μετά από 1,5 χρόνο είχα αγοράσει το PlayStation. Τόσο πολύ μου άρεσε αυτό το παιχνίδι που ήταν ο βασικός λόγος, το βασικό κίνητρο να πάρω το PlayStation 1. Έτσι λοιπόν και το GameCube ήταν ο βασικός λόγος να πάρω αυτό το μηχάνημα, λόγω αυτού του εξαίσου παιχνιδιού που είχε βγει, καθώς ήδη τότε είχα αντίστοιχο ίδιας γενιάς μηχάνημα, το οποίο ήταν το Sega Dreamcast, που είχε βέβαια σταματήσει εκείνη την περίοδο να υποστηρίζεται το 2002, αλλά και το πρώτο, το κλασικό, το Xbox. Έτσι λοιπόν η αγορά ήταν μονόδρομος για να ευχαριστηθώ αυτή την παιχνιδάρα, το Resident Evil το remake, το οποίο πραγματικά όσοι το έχετε παίξει εδώ γνωρίζετε ακριβώς γιατί μιλάμε. Υπάρχουν όμως σίγουρα πάρα πολλοί άνθρωποι που τυχόν να τους έχει ξεφύγει αυτό το παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό το βίντεο πρακτικά είναι για όσους δεν έτυχε ποτέ να παίξουν το remake. Όμως δεν σας παροτρύνω να το παίξετε εδώ στο GameCube, που να σας βάζω τώρα να αγοράζετε GameCube κτλ, αλλά έχει βγει μια έκδοση η οποία είναι αυτή εδώ, το Resident Evil Origins Collection, το οποίο, παιδιά, τι έχει? Έχει λοιπόν το 0 και το 1, τα οποία γίνανε HD Remaster και στις κονσόλες, το 360 και το PS3, μία γενιά πίσω, και στην τελευταία γενιά κονσολών βγήκανε σαν μια συλλογή σε ένα δισκάκι τα δύο αυτά παιχνίδια, τα οποία όμως έχουν ακόμα ένα extra visual boost λόγω των μεταγενέστερων δυνατοτήτων αυτών των μηχανημάτων. Εγώ προσωπικά το έχω πάρει για το Xbox το One και συγκεκριμένα μπορώ να πω, βλέποντας κάποιες εκδόσεις για το PS4, στο Xbox One το X βλέπω ακόμα ένα κλικ καλύτερα τα πράγματα. Να σημειώσω ότι έχει βγει και για PC, οπότε όσοι είστε κάτοχοι γενικά PS4, Xbox ή και PC, αν δεν έχετε παίξει το αρχικό παιχνίδι, το 0 και το 1, και να μην αγοράσετε GameCube, μπορείτε να τα παίξετε λοιπόν σε αυτήν εδώ τη συλλογή, το οποίο είναι πάρα πολύ φθηνό. Αυτό έχει βγει το 2016. Εγώ θυμάμαι το είχα πάρει τότε για 20 ευρώ, τώρα η τιμή του μπορεί να έχει φτάσει και καινούριο και 10-12 ευρώ κάπου, εάν υπάρχει, το είχε πάρει το μάτι μου πρόσφατα. Είναι ένα πάρα πολύ λοιπόν όμορφο remaster του remake. Εντάξει, το καταλάβαμε ακριβώς τι θέλω να πω. Remake το παλιό παιχνίδι από το πιο παλιό παιχνίδι και remaster HD για τις τελευταίες last gen consoles. Ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Εμένα δηλαδή, να σας πω την αλήθεια μου, το 0
Okay, δεν είδα τρομερές διαφορές από το παλιό το παιχνίδι. Σίγουρα είναι πολύ πιο καθαρό λόγω HD κτλ. Το ένα όμως με έχει αφήσει με το στόμα ανοιχτό, ειδικά οι αλλαγές, τα lighting εφέ, ας πούμε, στα σαλόνια, στις τραπεζαρίες και γενικά όλο το παιχνίδι είναι εντυπωσιακότατο. Το έχω παίξει συγκεκριμένα μόνο με την Jill πριν από κάποια χρόνια και τώρα, επειδή ακούω για καραντίνες και τα λοιπά, αποφάσισα και εγώ να παίξω λίγο. Βέβαια το αστείο είναι ότι εγώ δεν είμαι σε καραντίνα, δουλεύω κανονικά στην πρώτη γραμμή του πυρός, στην τροφοδοσία, άρα σας ζηλεύω όλους εσάς που είστε καραντίνα και λέτε ότι παίζετε διάφορα παιχνιδάκια. Οπότε εγώ, αν και δεν είμαι σε καραντίνα, θα παίξω κάτι πολύ σχετικό, το οποίο είναι Resident Evil με τους αγαπημένους μας T και G Virus και τα λοιπά. Τι να μας πει ο coronavirus, τέλος πάντων, εμείς τότε τα βάζαμε με πολύ πιο ισχυρούς ιούς. Πολύ όμορφο παιχνίδι, σας δείχνω ήδη κάποιες εικόνες το πώς ήταν το πρωταρχικό παιχνίδι στο ίδιο σημείο, στην τραπεζαρία, πώς ήταν το GameCube παιχνίδι αυτή τη στιγμή και πώς είναι και το remaster στο Xbox σε αυτή την έκδοση. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν θα κάτσω να μιλήσω για το παιχνίδι τι και πώς. Γενικά, όπως είναι το παλιό είναι, μόνο που υπάρχει ένα νέο mode, το Wesker mode, και οι Crimson Heads είναι τα ζόμπι τα οποία παλιά, άμα δεν τα σκότωνες δεν τα έκαιγες, συνεχίζουν να σε κυλιγάνε και να ακολουθάνε πόρτες, να ανοίγουν, να μπαίνουν ντου σε διαδρόμους κτλ. Είναι λίγο αστείο αυτό, fun factor. Resident Evil λοιπόν, Origins Collection, PS4, Xbox και PC. Για να μην το πάρετε μεμονωμένα που είχε βγει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά σε digital μορφή, σε Xbox 360, PS3 ή και σε δισκάκι αν θυμάμαι καλά, πάρτε αυτή την έκδοση, πάρα πολύ φτηνή. Είναι ότι πρέπει ο καιρός για Resident Evil και αυτή είναι η πιο όμορφη, η πιο κλασάτη και οπτικά πανέμορφη εκδοχή που μπορείτε να το παίξετε πουθενά όσοι θέλετε, τουλάχιστον το 1. Εγώ το 1 θα ξαναπιάσω με το 0, εντάξει το βαριέμαι λίγο το 0, τις αναλλαγές ας πούμε στο gameplay που θέλει, αλλά αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Δώστε λοιπόν την αγάπη στο Resident Evil, βάλτε το στη last gen κονσόλα σας και απολαύστε ένα ωραίο gameplay 5-8 ώρων αναλόγως πόσο καλοί είστε και να γουστάρετε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Αυτά από μένα, Νίκος Console Hunter, και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά. Yeah.